Προσδεθείτε. Κοίτε νερό όπως πίνει το σκυλί. Και ετοιμαστείτε να ακούσετε τι ανομαλίες ανεχόμαστε εμείς οι γυναίκες και που ίσως ανέχονται και κάποιοι άντρες από τους ή τις συντρόφους τους. Μπορώ να γνωρίζω όμως αρκετές γυναίκες εμού συμπεριλαμβανομένες στο παρελθόν που καθόμασταν και ανεχόμασταν κυριολεκτικά μαλακίες. Με δικαιολογίες γελίες. Λοιπόν, το βίντεο αυτό έχει τίτλο «Ο άνδρας μου θέλει να σχολιάζουμε άλλες γυναίκες σαν φιλαράκια». Τον ποπό άλλων γυναικών, τα βυζιά άλλων γυναικών και λοιπά. Φανταστείτε άλλες γυναίκες τι χαρακτήρες είναι και τι εσωτερικός κόσμος. Γεια σου Θέκλα μου. Κάνε μας ένα θέμα σε παρακαλώ με το πώς αντιδρούμε όταν ο σύντροφος μας κοιτάζει και μας σχολιάζει το πόσο όμορφες και σεξι είναι κάποιες γυναίκες που είδε. Πώς αντιδρούμε. Της απάντησα μονολιχτικά μετά πώς αντιδρούμε. Με κάνει χάλια, ζηλεύω, κάνω μούτρα, του λέω ότι με πειράζει και αυτός λέει ότι είμαι υπερβολική και δεν μπορεί να πει κουβέντα μαζί μου. Δηλαδή του δείχνει ξεκάθαρο ότι ενοχλείσαι, του λε ξεκάθαρο ότι ενοχλείσαι και αυτό σου λέει ότι είσαι υπερβολική και δεν μπορεί να κάνει κουβέντα μαζί σου. Μάνα μου τον κακόμοιρο που δεν βρίσκει επικοινωνία στη σύντροφό του. Αυτό θα μπορούσε δηλαδή να μου γράψει ένα email, Κυρία Θέκλα, η σύζυγό μου δεν συζητά μαζί μου ενδιαφέροντα θέματα. Το μπλουζάκι που φοράει αντι-morning πρέπει να γράφει μαλάκα allergy. Εγώ πάλι καταλαβαίνω ότι το ωραίο το κοιτάμε όλοι. Αλλά ποιο ο λόγο να το σχολιάζουμε με τον σύντροφό μα, Πού θα με βοηθήσει εμένα να μου δείξει το σεξικόλο τη άλλη ή εγώ του δείξω τον ωραίο γκόμενο που περνάει. Συγγνώμη για την έκφραση. Μην ζητά συγγνώμη, Εγώ λέω χειρότερη. Πού θα σε βοηθήσει, Αυτόν θα το βοηθήσει, Να νιώσει μια χερεκακία και ένα σαδισμό που θα σε ρίξει ψυχικά. Πε μου σε παρακαλώ, κάνε ένα θέμα. Έχω προσπαθήσει να κάνω τα πάντα να του το πω ξεκάθαρα ότι με ενοχλεί, ακόμα και όταν μου το κάνει να κάνω και τον γκρίζο βράχο, σαν να μην νοιάζομαι καθόλου, πε, ποια είναι η πιο σωστή διαχείριση του, γραμ... του θέματο με πολύ, πολύ αγάπη. Και τη απάντησα εγώ, η σωστή διαχείριση είναι να το διαολοστείλει. Δεν σε σέβεται και σου κάνει bullying. Απλά και κατανοητά. Κατανοητά. Μαλάκα. Αυτά τη έγραψα ακριβώ. Αυτά τη έγραψα. Ακριβώ αυτά τη έγραψα. Αυτά τη έγραψα. Έτσι ευθορμήτα. Η σωστή διαχείριση είναι να το δυολοστήλει. Δεν σε σέβεται και σου κάνει bullying. Απλά και κατανοητά σου κάνει bullying. Μαλάκα. Μου γράφει φίλη. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου, αγαπημένη μου. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσω ότι δεν έχω εγώ το θέμα. Πόσο και να το παλεύω, θέλω δουλειά για να το καταλάβω. Βεβαίω και θέλει δουλειά για να το καταλάβει. Γιατί βρίσκεσαι πόσα χρόνια μαζί του και σου κάνει συνεχώ πλήση εγκεφάλου. Γιατί πρέπει να είσαι μοντέρνα. Πρέπει να είσαι μοντέρνα και ανοιχτή στο να συζητάτε ξένου κόλου και ξένα βυζιά. Δεν το έχει κάνει ποτέ να σχολιάσετε και ξένου πουτσου. Μην το κάνει, μην πέσεις στο επίπεδο του. Είναι η ελάχιστη έλλειψη σεβασμού προς τον τη σύντροφό μας. Να μην του λέμε, να μην τη λέμε ότι κοίτα, αυτό ο άνθρωπο είναι πιο ωραίο από σένα. Αυτή η γυναίκα είναι πιο ωραία από σένα. Αυτό ο άνδρα είναι πιο ωραίο από σένα. Γιατί στην ουσία αυτό του λέμε. Αυτό τη λέμε όταν σχολιάζουμε του ωραίου και τι ωραίε που περνάνε. Φυσικά υπάρχουν ωραίοι και ωραίε. Όλοι είμαστε ωραίοι και ωραίε. Αλλά εφόσον μου φίλε μου, θε να σε μαζί μου, σημαίνει ότι εγώ είμαι η πιο ωραία για σένα. Δεν είμαι εγώ η πιο ωραία για σένα στα τσακίδια. Τη είπα, θα το κάνω βίντεο. Φτιάξε με τις λέω, γράψε μου και άλλε πληροφορίε. Φτιάξε με έτσι να τανιστώ Μου λέει, θα το περιμένω με χαρά. Θα σου πω, αγαπημένη μου, το πιο κουλό είναι ότι όταν είμαστε χάλια μαλωμένοι, δεν μου αναφέρει ποτέ τίποτα και για καμιά. Όταν είμαστε στα πολύ καλά, μα το κάνει. Θέλει να το παίξουμε φιλαρά και να σχολιάζουμε εγκόμενες. Όχι, είναι σαδιστής. Είναι ένα ναρκισάκι της κακιάς ώρας το οποίο θέλει να σου χαλάει τη διάθεση. Όταν είστε μαλλωμένοι δεν έχει λόγο να σου χαλάσει τη διάθεση. Ήδη έχετε χαλασμένη διάθεση. Ήδη έχεις χαλασμένη διάθεση. Όταν σε βλέπει χαρούμενη όμως και σε βλέπει να είστε καλά, τότε θέλει να σε ρίξει. Αυτή είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι πρόκειται για κακοήθιν άρκισο. Κακοήθιν άρκισο της κακιάς ώρας. Ε? Πω πω πόσο το έχω καταλάβει πλέον ότι έχω να κάνω με ένα άρκισο. Μπράβο. Μέσα από εσένα. Αλλά και εγώ νομίζω ότι είμαι μια σπουδαία συνεξαρτώμενη. Είσαι βέβαια. Βεβαίω και είσαι. Βεβαίω και είσαι για να ανέχεσαι τόσα χρόνια. Που πολλέ φορέ μπερδεύεται και σκέφτομαι ότι μπορεί να είμαι ένα άρκισο. Δεν νομίζω να είσαι ένα άρκισο. Δεν νομίζω. Ο τρόπο που γράφει, που είναι με πολύ σεβασμό και με πολύ ειλικρίνεια και με επαφή με τα συναισθήματά σου, δεν δείχνει να μου λέει, έχω οικογένεια με δύο παιδιά, ένα στην εφηβεία και ένα μικρό. Άρα έκανε και μικρό. Έκανε και μικρό παιδί αυτό να σε κρατήσει εκεί πέρα να έχει να παίζει, να έχει να χτονώνεται. Μένω πολλέ φορέ παγωτό, χωρί να ξέρω πώ να αντιδράσω σε καταστάσει και δεν πιστεύω ότι ακούω αυτά που λέω μερικέ φορέ. Άλλε φορέ προσπαθώ να εξηγήσω, άλλε να το παίξω γκρίζο βράχο, άλλε κρατάω μούτρα και τότε νομίζω ότι εγώ με αλλά τίποτα. Όχι. Ο τύπος αυτός θέλει να φύγει από τη μέση. Τέλος πάντων, αυτό τον καιρό είμαστε στα πολύ καλά μας, αλλά όταν είμαστε πολύ καλά μου αρχίζει αυτό με τις γκόμενες να βλέπει και να σχολιάζει το πόσο μεγάλα πίστη έχει μια και πόσο γυμνασμένη είναι η άλλη. Πέφτω και σε σύγκριση αρκετέ φορές. Απλώς θέλω να το καταλάβει. Μου φαίνεται τρελό όταν αυτό γίνεται μόνο όταν είμαστε καλά. Δεν είναι καθόλου τρελό. Αυτό ακριβώς δείχνει την παθολογία του. Δείχνει το πόσο σαδιστή είναι. Θέλει να σε κάνει να πονά. Δείχνει ότι δεν σε αγαπάει καθόλου. Γιατί ένα που σε αγαπάει, όταν είσαστε καλά, θα φερθεί με τον καλύτερο του τρόπο. Όχι όταν είσαστε καλά, να τα κάνει όλα τούμπα. Θα κάνω μια ακόμα προσπάθεια να του μιλήσω και βλέπω. Αν και ξέρω ότι θα μου πει πόσο υπερβολική είμαι και χαλάω τη σχέση μα. Ναι, εσύ χαλά τη σχέση σα. Όχι αυτό το παλιό παιδό. Ευχαριστώ πολύ, Θέκλα. Με εμπιστεύομαι την εχεμήθειά σου προ το όνομα μου, εννοείται πάντα και θα χαρώ πολύ να σε ακούσω, να ξέρεις, θα ήθελα πολύ να σε έχω φίλοι μου να το ξέρεις. Τα βίντεο σου μου κρατάνε πάντα συντροφιά και πάλι σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω για εμένα να διαβάσω τα σχόλια και τις εμπειρίες άλλων γυναικών στα βίντεο μου. Θα ακούσει και τις δικές μου τώρα. Και η κοπέλα αυτή είναι παντρεμένη με τον άνδρα αυτό. Είναι μαζί πολλά χρόνια. Ε, Τη ρώτησα αν αυτός είχε σχέση πριν από αυτήν. Μου λέει ναι, όχι από ό,τι έχω καταλάβει σοβαρές, μάλλον μόνο μία σοβαρή. Εγώ ποτέ από ό,τι καταλαβαίνεις ήμουνα πάρα πολύ μικρή και ήταν άλλες εποχές τότε. Δεν ήταν προξενιό, αλλά τον είδα, τον ερωτεύτηκα και αυτός μάλλον το ίδιο. Και για να είμαστε μαζί πρέπει να ραβωνιαστούμε και να παντρευτούμε. Συγχαρητήρια στην ελληνική κυπριακή κοινωνία που βάζει τους εφήβους να παντρεύονται μεταξύ τους. Φυσικά η κοπέλα ήταν εφήβος αυτός, ήταν μεγαλύτερος όταν παντρεύτηκαν. Λοιπόν, full disclosure, πλήρης αποκάλυψη. Υπήρξα σε κάποια φάση σε μία σχέση με έναν άθλιο, άθλιο κρυφοναρκησιστή, κακοήθη ο οποίος είχε αρχίσει σιγά σιγά να μου ροκανίζει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Είχε ξεκινήσει με love bombing, όπως όλα τα αναρκισάκια. Πόσο ωραία είσαι και πόσο πολύ μ' αρέσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και στη συνέχεια άρχισε σιγά σιγά να φέρνει άλλες γυναίκες στη συζήτηση μεταξύ μας. Να σχολιάζει για τις πρώην του, να σχολιάζει τα καλά στοιχεία που είχαν στην εμφάνιση τους οι πρώην του, που σίγουρα είχαν καλά στοιχεία οι του, αλλά επέλεγε να σχολιάζει εκείνα τα στοιχεία που δεν είχα εγώ. Στη συνέχεια, ακολουθούσε διάφορα προφίλ από εδώ και από εκεί, από κοπέλες οι οποίες είχαν πολύ διαφορετική σωματική διάπλαση από εμένα. Κατά ακολουθούσε κοπέλες οι οποίες ήταν άνω των 150 κιλών και μοντέλα... Ε, στο Instagram και λοιπά, οι οποίε καταλαβαίνει ότι βγάζω φωτογραφίε σεξι, ίσω έχουν και μια σελίδα στο OnlyFans, δεν ξέρω εγώ τι. Και όταν εγώ έλεγα γιατί τα βλέπει αυτά, έλεγε γιατί εμένα μου αρέσει να είναι πολύ παχιά μια κοπέλα. Εσύ δεν είσαι πολύ παχιά για μένα. Ναι, εγώ στα 95 μου κιλά τότε, γιατί πάντα συνήθω στα 95 είμαι, δεν ήμουν πολύ παχιά. Και με έκανε να νιώθω μειονεκτικά ότι ήμουν αδύνατη. Ότι δεν ήμουν αρκετά παχιά για τα γούστα του δεν το συζητώ ότι ήθελε να περιγράφει και να συζητάμε σαν φιλαράκια για τις προηγούμενες ιστορίες της ερωτικής του ζωής και το κορυφαίο περπατούσαμε, πηγαίναμε για περπάτημα σε κάποια φάση είχε μπροστά μας δύο κυρίες, ήταν μάνα και κόρη από ό,τι κατάλαβα οι οποίες ήταν οι μεγάλων διαστάσεων δηλαδή εγώ με 95 κιλά, αυτές θα ήταν 120 καθεμιά και αρχίζει να μου λέει τι κολάρα, μα τι κολάρες είναι αυτές, αυτές είναι κολάρες, όχι δικιά σου. Και εκεί κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά κακοήθη ναρκισεστή, ένα κολόπεδο της κακιάς ώρας. Όχι γιατί είναι κακό να σ' αρέσουν οι κοπέλες που είναι 120-150 κιλά. Fair enough. Να τα φτιάξεις με μια κοπέλα που είναι 120-150 κιλά. Είμαι σίγουρη ότι ο λόγος που μου το έκανε αυτό ήταν επειδή έβλεπε ότι εγώ ήμουν άνετη με τα κιλά μου. Και τώρα που το σκέφτομαι, η πρώην του που εννοείται ότι όλη μέρα μιλούσε για αυτήν και δείχνει φωτογραφίε ήταν πολύ λιγότερα κιλά από εμένα. Άρα, αν εγώ είχα κόμπλεξ με τα κιλά μου και ένιωθα άσχημα που με παχουλή, θα μου για αδύνατε. Θα μου σχολίαζε αδύνατε. Επειδή ήξερε όμω ότι εγώ ήμουν μια χαρά με το size που είμαι, με το μέγεθο που είμαι, μου σχολίαζε τις πιο παχούλε. Γιατί αυτή η τύπη, η προβληματικότατη που εμεί οι λυθιότατε πάμε και συνεξαρτόμαστε πάνω σε αυτού του προβληματικότατου, μα λένε επίτηδε πράγματα που θα μα χαλάσουν. Και όταν παραπονιόμαστε για αυτά που μας χαλάνε, τότε ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν την επόμενη φορά. Και όντως, αυτή η νάρκηση κακοήθης, γιατί περί κακοήθειας πρόκειται, όταν μας βλέπουν να είμαστε χαρούμενες, χαρούμενοι, όταν μας βλέπουν να είμαστε καλά, τότε θα χτυπήσουν. Και πάντα θα το γυρίσουν πάνω μας. Ότι φταίει εσύ, επειδή εσύ είσαι προβληματική και δεν είσαι τόσο άνετη όσο δείχνει και όσο λε, και δεν αντέχει τη σύγκριση με μια άλλη γυναίκα. Μα γιατί να μπω σε σύγκριση με μια άλλη γυναίκα. Γιατί να με κάνεις να μισήσω μια άλλη γυναίκα Δεν μου φταίει η άλλη γυναίκα Δεν μου φταίει ούτε η κοπέλα η οποία έχει ένα Σεξι προφίλ στο Instagram, ούτε η κοπέλα η οποία έχει σελίδα στο OnlyFans. Πραγματικά δεν μου φταίνει τίποτα, δεν μου έχουν κάνει τίποτα εμένα. Εσύ με ταλαιπωρεί όταν ενώ λε ότι με θε εμένα και ότι είμαι η σύντροφό σου η μονογαμική, τέτοιε μπλε λιλά και φούξια, κάθεσαι και επίτηδε τα κάνει όλα αυτά. Γιατί επίτηδε τα κάνει. Εντάξει, δεν είναι με μαλακίε. Δηλαδή, το να κάθεσαι με το κινητό εκεί πέρα και να βάζει καρδιέ και να ακολουθεί την κάθε κοπέλα η οποία έχει αυτά τα στοιχεία στο προφίλ τη και δεν είσαι βλάκα. Κακοήθηση είσαι βλάκα, δεν είσαι. Ξέρει ότι θα το δω. Το κάνει επειδή το κάνει για να μου χαλάσει τη ζαχαρένια μου. Το κάνει για να ροκανίσει την αυτοεκτίμησή μου και την αυτοπεποίθησή μου. Όμω η ρημάδα, η συνεξάρτηση. Μα τυφλώνει. Κάπου διάβασα χθε τα σχόλια ότι γράψατε ότι ο έρωτα τυφλώνει. Όχι, αγάπης μου, δεν είναι κανένα έρωτα που τυφλώνει. Είναι η συνεξάρτηση που τυφλώνει, γιατί όταν μπούμε σε mode συνεξάρτηση, ό,τι μαλακία και να κάνει ο άχρηστο ή η άχρηστη που βάλαμε δίπλα μα, το δικαιολογούμε μέσα μα. Ξεχνούμε τα ξεσπάσματα οργή στα άθλια, ξεσπούμε την υποτίμηση, ξεσπούμε το πόσο μα μειώνει η όποια συμπεριφορά και συνεχίζουμε να παραμένουμε εκεί πέρα γιατί είμαστε σε mode συνεξάρτησης. Το mode σημαίνει τρόπος λειτουργίας. Πώς μπαίνει ο υπολογιστής σε mode uh, sleep mode, σε mode ύπνου. Έτσι και οι και οι μπαίνουμε σε mode συνεξάρτησης, τρώμε τα σκατά με το φτιάρι και με τον κουβά, σταδιακά φυσικά, γιατί στην αρχή είπαμε αυτός είχε πει στην πάντα που το πραγματικά. <laughs> Είχε πει στη μάνα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κόρη σας γιατί μου θυμίζει τη Μαρία Κάλλας. Όχι τη Μαρία Κάλλας, τη Σοφία Βέμπο και χάρη και άλλη. Τέλος πάντων, no comment, κανένα σχόλιο. No, ουδέν σχόλιο. Ουδέν σχόλιο. Από εκεί που του θύμιζα τη Σοφία Βέμπο και ήμουν ωραία, μετά έγινε αυτή που δεν ήμουν αρκετά παχιά, που δεν ήμουν τόσο παχιά όσο ήταν τα γούστα του και που είχα κόμπλεξ επειδή ενοχλούμουν που μου έλεγε δε στον κόλο τη μια και δε στον κόλο τη άλλη. Εγώ δεν μπήκα καν στη διαδικασία να μιλήσω για οποιοδήποτε άλλο άντρα για τον απλούστατο λόγο ότι όταν είμαι κάπου είμαι. Είμαι έντιμο άνθρωπο. Αν είμαι σε μία σχέση, είμαι μοναγαμική μέσα στη σχέση μου. Αν είμαι μόνη μου και δεν έχω σχέση, δεν μπορεί να σχολιάσω με τι φίλε μου. Όχι με κάποιον άνδρα ο οποίο ενδιαφέρεται για μένα ή ενδιαφέρομαι εγώ για αυτόν για το πόσο ωραίο είναι ο τάδε, γιατί θα το κάνω, του στείλω, μ' αρέσει αυτό ο άντρα. Τελικά δεν μ' αρέσει κανένα άντρα. Πραγματικά βλέπω να παντού. Λακούλη! Λακούλη! Και εσύ είναι ένα αρχισάκι, είσαι. Ούψ! Εντάξει, αυτή την περίοδο δεν μ' αρέσει κανένα. Αλλά μου άρεσε κάποιο, δεν θα το έλεγα για παράδειγμα, ακόμη και σε κάποιον πρώη μου σε. δεν μιλάμε πρώην. Δεν θα το έλεγα σε κάποιον ο οποίο ξέρω ότι θα πληγωνόταν. Ένα άνθρωπο που είναι καλό άνθρωπο, που είναι ηθικό άνθρωπο, που είναι έντιμο άνθρωπο, που έχει ανθρωπιά και φιλότιμο, δεν θα πει οτιδήποτε θα στενοχωρήσει τον άλλον. Ειδικά αν ο άλλο του το λέει και ξέρει ότι το στενοχωρεί. Κακοήθεια είναι αυτό. Εξαιρετική κακοήθεια. Και να προσέχουν τα ζευγάρια από τέτοια επικίνδυνα παιχνίδια Ότι είναι και καλά μοντερνισμός να κάθονται μαζί σε ένα παγκάκι Ξέρω εγώ σε μια α, παραλία α, Που πε, πάει ο κόσμος προμενάτα Πάει η βόλτα Ειλικρινά τι έχεις πάθει εσύ Δεν ήσουν εσύ που ήσουν Ξεκουτσάθηκε Ξεκουτσάθηκε και ξετρελάθηκε Το καλό του σκυλί Λοιπόν ε, να κάθονται κάπου, ας πούμε, να περνάει ο κόσμος και να σχολιάζουν μεταξύ του. Άνδρες και γυναίκες. Κάπου αυτό καταντάει λίγο πορνό. Προσοχή. Προσοχή από τους πολλούς μοντερνισμούς. Μετά αυτό μπορεί να έχει ως συνέχεια, ας πάμε να κάνουμε και ένα τρίο και ένα κουαρτέτο, ας πάμε και σε ένα σεξ πάρτι, ας γίνουμε και πολυάμορους, ας πάμε να κάνουμε και ανταλλαγές συντρόφων, τα οποία αυτά δεν συνάδουν με μια υγιεινή σχέση μια υγιή ερωτική σχέση με πνευματικότητα. Ξέρει ότι θα πάνε να κόψουν τα χόρτα στην αυλή, γι' αυτό με λερώνει τώρα. Dog allergy θα γράψω στο. στο... Και εσύ είσαι όμορφο. Έλα, έλα. Δεν θα πω τίποτα ξανά για άλλο σκυλί. Πληροφοριακά, όμορφο. το άνοιξα την πόρτα και έτρεξε στην αυλή με χίλια. Αυτό που κούτσενε πληροφοριακά. <laughs> Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Γεια σα. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και φτιάχνω το βίντεο το οποίο θα ανέβει στο κανάλι μας την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2022. Προηγουμένως ήταν μια κυρία η οποία μου είχε πει για ένα άλλο βίντεο. Κάτω από ένα άλλο βίντεο, πες μας το κραγιόν που φοράς. Και της είπα, πού να θυμάμαι εγώ τι κραγιόν φοράω, τελικά θυμήθηκα. Φορούσα αυτό το κραγιονάκι που μου, μου είχε φέρει δώρο η Τζορτζίνα Τζιλιού, είναι η Σαν Λοράν και το νούμερο είναι 0162 UDOO. Εγώ από κραγιόν είμαι ασχετή. Ούτε να αγοράζω κραγιόν ξέρω. Ούτε να τα βάζω. Τίποτα. Απλώ. Επειδή είπα στη γυναίκα ότι δεν ξέρω τι είναι. Και επειδή τώρα θυμήθηκα τι είναι, τι το λέω. Σας υπενθυμίζω ότι δεν ξέρω να βάζω ορθά το κρειόν και πασαλίβομαι. Και επίσης με έχει ρωτήσει κάτι άλλο το οποίο δεν κατάλαβα τι ήταν. Νομίζω είναι το χρώμα των νυχιών. Ε, το χρήμα των νυχιών δεν το διαλέγω εγώ, το διαλέγει η κοπέλα η νυχού που μου τα φτιάχνει. Είναι ένα χρώμα το οποίο είναι, είναι κόκκινο που έχει λίγο ελα... ελαφρώ πορτοκαλί μέσα. Το ονομάζουμε το θέκλιο χρώμα, δεν ξέρω όμω τι χρώμα έχει το κραγιόν. Είναι αυτό. Λοιπόν! λοιπόν.